Μπες στο mylogo-t-shirt.com και δημιούργησε προσωπικά δώρα με το δικό σου σχέδιο, σλόγγαν ή φωτογραφία ανάλογα με την περίσταση. Είμαι κοντά μας και τον προπονητή της ΕΘΑ, τον κύριο Χάντι Ελχάτς. Coach, καλησπέρα και συγχαρητήρια για την νίκη σας. Ευχαριστώ καταρχήν. Εντάξει, ήταν ένα εκτός έδρας παιχνίδι δύσκολο. Είμαι στο παραλίμνη με τον κόσμο του που έδωσαν και λίγο παλμό το οποίο αν και ήταν εναντίον μου οι οπαδοί, αλλά είναι για ωραίο ρυθμό στον μπάσκετ και ευελπιστούμε και άλλες ομάδες να φέρουν έτσι κόσμο, να νιώθουμε ένταση στο παιχνίδι, να διούν άλλων παλμών και αυτό ήταν το όμορφο του μπάσκετ σήμερα. Τι ήταν αυτό που σας έδωσε την νίκη σήμερα? Τελικά κρίθηκε σε λεπτομέρειες το παιχνίδι, αλλά τι ήταν αυτό το έξτρα το παραπάνω που έφτασε η ΕΘΑ στη νίκη? Εντάξει, εγώ το πρόβλημα που ζήτησα από την ομάδα μου είναι να είναι ομάδα μόλις βγουν έξω, να παίξουν σαν ομάδα, να το πιστέψει ένας τον άλλον, να εθαρρύνει ένας τον άλλον. Στο τέλος είδα μια επίθεση, μια άμυνα. Πιστεύω ότι επειδή δική μας το πίστευαν παραπάνω δηλαδή, και στην άμυνα, δηλαδή να βγάλουμε μια άμυνα, να βγάλουμε ένα βιασμό παραπάνω στη λεπτομέρεια, τα καταφέραμε λόγω ομαδική κουλτούρα που έχουμε στην ομάδα. Η νίκη σας κρατάει ζωντανού στο κυνήγι της τετράδας στα play-off. Πώς βλέπεις τα πράγματα από εδώ και πέρα? Εμείς είχαμε πει στην ομάδα ότι θα βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι, να δούμε όπου μας πάρει. Δηλαδή, πάντα πάμε με στόχο την νίκη. Εμείς στον τρίτο γύρο αυτή τη στιγμή έχουμε παίξει 3 εκτός έδρας και έναν εντός. Έχουμε κάνει 3 νίκες. Έχουμε χάσει μόνο ένα παιχνίδι στον Απόλλωνα με έναν τρίποντο στο τέλος όταν κερδίζαμε 2 πόντους. Πιστεύω ότι η ομάδα έχει βρει το ρυθμό της. Και τώρα θα πάμε για την Κυριακή στην έδρα μας με την ΕΚ να τα δώσουμε όλα για όλα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.